Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σπουδαίο ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου, το χρόνι Εξαρχάκο. Το πραγματικό του όνομα Πολυχρόνης Έξαρχος, ο οποίος γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1932 στην Ερμούπολη της Σύρου. Γεννήθηκε λοιπόν το 1932 στην Ερμούπολη της Σύρου, σπούδασε στη σχολή του Πέλου Κατσέλη. Αποφύτησε το 1963 και πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο στη Βίλα των Οργείων με το θίασο Ριγόπουλου Αναλυτή. Ένα χρόνο αργότερα κάνει και το τεπούτο του στο κινηματογράφο με την ταινία του Οδυσσέα Κοστελέτσου, Κοστελέτου «Διαζύγιο αλλά ελληνικά». Διπλαστικά και αναλυτή. Και στο Ριγόπουλο πάλι. Εμφανίστηκε συνολικά σε 20 ταινίε και έπαιξε σε 60 επιθεωρήσει. Μερικέ από τι πιο γνωστέ ταινίε του: Η κόρη μου η Σοσιαλίστρια, Οργόνε και Μάγκε, Η Παριζιάνα, Μαριχουάνα Στοπ, Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, και σε πολλέ άλλε. Η τελευταία του εμφάνιση στο θέατρο ήταν στο θέατρο Ακροπόλ, στο έργο Το Παραμύθι Πάει Σύννεφο το 1982. Δεν παντρεύτηκε ποτέ του. Μοναδική γυναίκα τη ζωή του ήταν η μητέρα του Άννα. Μια γυναίκα με πολλά προβλήματα υγείας η οποία του έτρεφε μεγάλη αδυναμία και γι' αυτό δεν έκανε γάμο. Ασθένησε σοβαρά στι αρχέ τη δεκαετία του 80 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο χωρί όμως επιτυχία. Δυστυχώς πέθανε μόνο σε νοσοκομείο στι 27 Σεπτεμβρίου του 1984 από καρκίνο και κυδεύτηκε στο πρώτο νοκροταφείο Αθηνών. Ένα χρόνο αργότερα μετά το θάνατό του απεβίωσε και η μητέρα του από κατάθλιψη. Α αναφερθούμε και στην πλήρη φιλμογραφία του ηθοποιού. Το 1964 τρει ταινίε, ο Καταφερτζή, έκλεψε την γυναίκα μου και διαζύγιο άλλα ελληνικά. Το 1965, μόνο για σένα και νόνιο πόνο Δυο καρδιέ. Το 1966, κόρη μου η Σοσιαλίστρια, σύντομο διάλειμμα και Διπλοπενιές. Το 1967, ο Λαμπύρη εναντίον των παρανόμων και κάτι κουρασμένα παλικάρια. Το 1968, μια κυρία στα μπουζούκια, γοργόνε και μάγκε, ένα υπότη για τη βασούλα. Το 1969 η Παριζιάνα, η ωραία του κουρέα, γυμνεί στο δρόμο, ο Γόη. Το 1970 αυτή που μίλησα με το θάνατο. Που είχε και δραματικό χαρακτήρα ο ρόλο του. Κάποιε στιγμέ. Το 1971 μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, Μαριχουάνα Στοπ και ο Κατεργάρη, η οποία ήταν η πρώτη του ταινία ουσιαστικά σαν πρωταγωνιστής, και η τελευταία ταινία της Φίνος Φίλμ που ήταν ασπρόμαυρη. Το 1972 το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας μεσολάβησε ένα κενό 9 χρόνων για να επανέλθει το 1981 με την ταινία «Καρσονιέρα για 10». Είσαι στην ΕΟΚ, πάθηκε για την ΕΟΚ, και τελευταία του ταινία το 1982 «Εδώ και τώρα, γκούρια, πόσα φάγατε σήμερα». Φυσικά γύρισε και πολλές θεατρικές παραστάσεις ήταν μόλις 52 ετών όταν έφυγε από τη ζωή. Στην τηλεόραση έκανε μία και μοναδική σειρά το 1973 στην ΕΝΕΔ ένας απίθανος δεντέκτη. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή. Για και χαρά σε όλους.